πάντως αυτά που συζητάμε είναι σημαντικά, διότι είναι καλλιτέχνες τους οποίους αγαπάμε, καλλιτέχνες που θέλουμε να μαθαίνουμε και για τις μεταξύ τους σχέσεις. Σε κάθε περίπτωση, όταν με το καλό τελειώσει το Survivor και έρθει ο Τριαντάφυλλος, τι έχει να γίνει εδώ, δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, αγαπητέ Βασίλειε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μπήκε η εβδομάδα, βλέπω. Καλησπέρα για καλή βραδιά με την Ιστορία. Βλέπω, μπήκε η εβδομάδα, σούπερ σήμερα. Καλή, ήρθαμε πολύ ωραία διάθεση. Εδώ το τράβηξες πολύ και σκίστηκε στο πλάι. Δεν τραβάω, sorry. Δεν τραβάς πολύ γιατί σκίζονται, βλέπω. Για πες μου λίγο. Κουκλάρα με τα ροζ σήμερα. Θα σε πάω. Εσύ έμεινες στα μπαλκόνια και στις βεράντες να κάνεις ηλιοθεραπεία. Σε είδα στο Instagram, μη φοβάσαι, τις ποδάρες σου εκεί να πλώνονται στα μπαλκόνια. Βρε, θα μπούμε στη θάλασσα και θα φωσφορίζουμε, θα μας περάσουν για δόλωμα τα ψάρια. Δεν και έχεις λέω, πρόβλημα. Κάτσε, Ιωάννα μου. Δεν έχεις πρόβλημα. Αλλά δεν θέλω να σε πετύχει ρεπόρτερ σε αυτή τη φάση. Δείτε για το βιντεάκι. Εντάξει, πάλι καλά που ανοίγουν. Γιατί βαρέθηκαμε στο σπίτι. Θέλω να σε δω ολόσωμη με τη μαγιουδάρα σου. Εγώ αυτό έγινε στην ΕΡΤ φυσικά στην πρωινή εκπομπή. Το παρακολούθησα αυτό, γελούσα. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αρχικά πώς τα κατάφερε. Αλλά να σας πω και κάτι και θα μείνει εδώ. Ο λόγος που θέλω να πηγαίνω σε απομονωμένες παραλίες είναι γιατί πηγαίνω με την Παλού. Και εμείς όταν πάμε στη θάλασσα, εγώ σκάβω λαγούμι για να είναι δροσερό το σκυλάκι μου μέσα, γιατί δεν την παλεύει με τον ήλιο. Οπότε αν κάποιος με δει με τα κουβαδάκια να σκάβω στην άμμο, τι θα σκεφτεί για μένα. Είναι λαγούμια και λαγούμια. Για να θαυτώ εγώ θα είναι τρεις νοματίνες, κάπου δύο μερόνυχτα. Ιωάννα, το παιδί είναι αδύνατο, υποθέτω. Θα ξέρουν που το είπες, άρα δεν θα σε παρεξηγήσουν. Όχι. Παιδιά, έτσι είναι, άμα έχεις σκυλάκι, ξέρεις. Λοιπόν. Εσύ είσαι έτοιμη να πας στα χνάρια της Ελισάβετ της Βασίλισσας. Για πες. Να βγάλεις ένα ποτό με το όνομά σου, Αϊμαλέσκου to drink, Σάμερα Αϊμαλέσκου, κάτι τέτοιο. Να την πιεις το ποτήρι, κατάλαβες. Βέβαια. Γιατί ήξερες εσύ ότι η Βασίλισσα μετά το τζιν έβγαλε και μπύρα δικιά της. Όχι, δεν το ήξερα. Παρακαλώ, είδα ένα δημοσίευμα ρεπροντοξιών. Ήτανε στην αγαπημένη Άι εφημερίδα όμως, όπου πήρα και αυτές τις φωτογραφίες, όπου αναφέρει ότι έχει δώσει την έγκριση και πωλείται μία σειρά από μπύρες από καλλιέργεια στο κτήμα Σάντριχαμ στο Νόρφολκ. Πολλά αγγλικά στην ίδια γραμμή. Είναι Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αυτό. Βεβαίως. 5,5 ευρώ παρακαλώ κάνει το μπουκαλάκι. Αυτό είναι το τζιν που κυκλοφορεί ήδη και αυτή είναι η μπύρα που συζητάμε. Φαντάζομαι ότι έδωσε την έγκριση. Δεν συμμετέχει στη διαδικασία ή στην επίκριση. Δεν μαζεύει ούτε το λυκίσκο ούτε το κρυθάρι. Το κρυθάρι το μαζεύει. Απλά εγκρίνει και λέει. Τι λες, μάλλον που τα ξέρει εσύ. Λέω ότι το μαζεύει ίδια το κρυθάρι, κάθε πρωί πάει. Γελάτε. Αλλά η Βασίλισσα Ελισάβετ θερίζει, αλλά με άλλο τρόπο. Θερίζει, αλλά με άλλο τρόπο η Ελισάβετ. Μη μου ρελέτε τέτοια. Λοιπόν. Θέλει τραγούδι, άλλη του Drake. Βασίλη, δεν θέλει τον Drake, θέλει break. Αυτή τη φορά το άκουσα κι εγώ.